Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου. Για άλλη μια φορά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και να τιμήσουμε με ενός λεπτού σιγή τον άδικο καμό των ανθρώπων αυτών που έφυγαν στο τύχημα, στο δυστύχημα. Η όμορφη η όψη σου, το θείο πρόσωπό σου, άστρο που λάμπει στη ζωή, σκορπά παντού ελπίδα, δίνει κουράγιο στα παιδιά που ανήμπορα τη στέκονται χάρη στη δύναμή σου, με οδηγό προστάτη τους εσένα Παναγιά μας μεγαλόχαρη, μητέρα των ονείρων. Αστραφτερή, μεγάλη που έχεις αγάπη περισσή για αυτούς που προσπαθούν, αγάπη να φυτέψουνε σε αυτούς που κυβερνούνε, αγάπη δίκαιη τρανή, αγάπη που σκορπά χαρά στην οικουμένη, αγάπη που μόνο εσύ μπορείς να σπείρεις τις καρδιές μας, σαν και αυτή που έδωσες στον ασπόρος γεννηθέντα σωτήρα των ανθρώπων. Νομίζω ότι ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. Τα ποίηματά μου εμπεριέχουν πλημμυρίδα από αγάπη και ανθρωπιά και νομίζω ότι όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση τέτοια που δείχνει μόνο αγάπη και τίποτε άλλο. Η αγάπη λοιπόν αυτή στον κόσμο, η αγάπη δική μου προς τον κόσμο, όλα λοιπόν αυτά θα συντελέσουν στο να δημιουργηθεί μια κατάσταση καλύτερη για τον συνάνθρωπό μας, μια κατάσταση πιο όμορφη για τους φτωχούς ανθρώπους, μια κατάσταση που θα βοηθήσει τα μικρά παιδιά για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στη ζωή, να μπορούν να γίνουν και αυτοί πολίτες έντιμοι και αγαθοί για τον τόπο τους, για την κοινωνία, για τους συνανθρώπους τους. Πραγματικά ένα μοναδικό βιβλίο, ένα βιβλίο που αξίζει να διαβαστεί από όλη τη δράμα, από όλους τους δραμινούς και τις δραμινές, με τίτλο «Άνθρωποι αγωνίσου». Θέλω να συγχαρώ τον πρώην βουλευτή και συγγραφέα, τον Σταύρο τον Παπαδόπουλο, για αυτή την πραγματικά καταπληκτική δουλειά. Συγχαρητήρια στον Σταύρο Παπαδόπουλο. Ο φίλος μας ο Σταύρος, ο αγωνιστής, ο καθημερινός άνθρωπος, έτσι, ο Σταύρος είναι της καθημερινότητας, μου έκανε την τιμή να παρουσιάσω το βιβλίο, αν θέλετε, αυτό το ποιηματάριο όσο συμπεριλαμβάνεται στο βιβλίο, το οποίο έχει πολλές, θα έλεγα, αναφορές, αλλά και επεκτάσεις σε ζητήματα που έχουν να κάνουν και με το λυρικό κομμάτι, το επικό κομμάτι, με μια ακολουθία που πράγματι αναδεικνύει και το, αν θέλετε, και το Σταύρο, τον οποίον γνωρίσαμε ή δεν γνωρίσαμε, με την έννοια και του ποιητικού του, θα έλεγα, ταλέντου, που είναι ενδιαφέρον, με κομμάτια διάφορα, όπως είπα και προηγουμένως, και είναι σημαντικό για έναν άνθρωπο που πέρα από τον πολιτικό που ξέρουμε εμείς, αν θέλετε, είχε και το θεατρικό στοιχείο μέσα του, το ποιητικό τώρα αντιλαμβανόμαστε, αλλά και έχει μια διαδρομή σημαντική, παρά τις όποιες αντιρρήσεις, αντιδράσεις μας σε ό,τι αφορά την προσωπικότητα του καθενός. Είναι σημαντικό όμως ότι έχουμε έναν πατριώτη μας με αυτή την παρουσία, που σήμερα εκδηλώθηκε και με ένα άλλον διαφορετικό τρόπο, και του ευχόμαστε στο νέο του πόνημα που έχει να κάνει και το ποιητικό κομμάτι να έχει μια ιδιαίτερη, θα έλεγα, συνέχεια, σημαντική για τον ίδιο αλλά και για όλους μας. Του εύχομαι καλή διαδρομή και δύναμη. Είμαστε εδώ σήμερα στην παρουσίαση του πρώτου βιβλίου του Σταύρου Παπαδόπουλου, της παρθενικής ποιητικής του συλλογής, με τίτλο «Άνθρωποι αγωνίσου». Είμαι μία εκ των ομιλητών και παρουσιαστών, ευελπιστώ ότι θα είναι μία ενδιαφέρουσα βραδιά. Θα αναφερθώ εκτενέστερα, εννοείται, στην παρουσίαση που θα κάνω για την ποιητική συλλογή του Σταύρου Παπαδόπουλου, ένα βιβλίο που διακρίνεται από συγκεκριμένες αρετές οι οποίες απηχούν τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις του ίδιου του συγγραφέα, του Σταύρου Παπαδόπουλου, περισσότερα και αναλυτικότερα εντός της αιθούσης.